Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι πάλι πίσω στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε μια ομάδα η οποία για μένα είναι πολύ σοβαρή, σημαντική στο ελληνικό μπάσκετ, με μεγάλη ιστορία, και σε ένα σύλλογο ο οποίος πραγματικά με εκφράζει με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που σκέφτεται. Άκουγα πριν και τον Κώστα τον Αργύρη, τον Πεδουλάκη. Μιλήσαμε για τον Προμηθέα, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια τεράστια ανάπτυξη και έχει, θα έλεγα, τα καλύτερα facilities αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και το Περιστέρι. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα γήπεδα έτοιμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά παιδιά, δουλεύουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω ότι από εκεί θα βγουν και θα ξεπηδήσουν νέα ταλέντα. Ο πήχης πάντως είναι ψηλά. Εντάξει, σε όλες τις ομάδες. Την περσινή σεζόν. Όλες οι ομάδες και όλες οι διοικήσεις και όλοι οι προπονητές βάζουν το πήχη ψηλά. Αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια, ο επαγγελματισμός και η διάρκεια. Γιατί άμα μιλάμε συνέχεια για το τι θα καταφέρεις τη μια σεζόν, τότε μπορεί να είναι πολύ εύκολο και το κατέβασμα προς τα κάτω. Το Περιστέρι ορθώς βλέπει πιο μακριά. Είναι μια ομάδα η οποία προγραμματίζει για το μέλλον, είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει με σταθερά βήματα, γιατί όσο πιο σταθερά βήματα κάνεις, τόσο πιο μεγάλο διάστημα θα μείνεις ψηλά. Coach, ο Θόδωρος Ροδόπουλος συνηθίζει να λέει ότι το μπάσκετ είναι σαν τη μόδα, ότι μία χρονιά είναι στη μόδα το μίνι, την άλλη το μάξι, την άλλη το μίνι κτλ. Φέτος τι στήλ θα έχει το Περιστέρι μέσα στο τιμόνι? Μπορεί να τα έχουμε και τα τρία. Και τα τρία. Ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε τι μπάσκετ θα παίξει η ομάδα. Αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τη χημεία μας. Ο Παναγιώτης άργησε, όπως πολλοί παίκτες από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να επιστρέψουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και ένας παίκτης να λείπει, αυτόματα αλλάζει η χημεία, γιατί πρέπει να ξαναπροσαρμοστούν όλοι πάνω στα καινούργια δεδομένα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς φέτος. Πολύ μικρή προετοιμασία για τους προπονητές που θέλουν περισσότερο χρόνο. Εγώ ανήκω σε αυτούς. Και ευελπιστούμε αρκετά σύντομα η ομάδα να βρει το ρυθμό της και να παίξει το μπάσκετ που θέλουμε και να γεμίσουν τα γήπεδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κότς, δεν είναι ακριβώς η επόμενη ερώτηση, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αλλά πάντως είναι μια κλασική ερώτηση. Και επειδή μίλησες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για την κούραση των παικτών, το ερώτημα είναι προς τα πού πάει το μπάσκετ, γιατί συνδυάζεις, αν δεν κάνω λάθος και δεν μου έχει διαφύγει κάτι, και τις δύο ιδιότητες. Δεν είσαι μόνο προπονητής σε σύλλογο, είσαι και ομοσπονδιακός προπονητής. Είσαι ακόμα στην Εθνική Γεωργία, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι ακόμα στην Εθνική Γεωργία. Προς τα πού πάει το μπάσκετ, γιατί απέφυγες να μας πεις τι ακριβώς θα παίξει το Περιστέρι με βάση το τρίπτυχο mini midi maxi. Το μπάσκετ αλλά προς τα πού πάει? Έχει πάει στο αθλητικό κομμάτι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι πολύ καλοί αθλητές, πολύ γυμνασμένοι. Έχουν αλλάξει οι προσαρμογές των προπονητών απέναντι στους παίκτες, που είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί παλιά οι προπονητές κάναμε, θα έλεγα, πολλές φορές δύο προπονήσεις την ημέρα. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια. Οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτό το καινούριο δεδομένο. Οι αθλητές φυσικά πρέπει να είναι πραγματικά πολύ περισσότερο επαγγελματίες, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από το γήπεδο, γιατί η φθορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Παναγιώτη, κάποια στιγμή είχες πει ότι είμαστε αθλητές γιατί κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και μία πρόκληση. Φέτος, ποια είναι η μεγαλύτερη? Καλησπέρα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι γενικά όλη από την περσινή χρονιά που καταφέραμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Να καταφέρουμε να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί όπως είπε και ο coach, να φτάσει ψηλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Να διατηρηθεί εκείνο το πιο δύσκολο. Οπότε θα πρέπει κάθε μέρα όλη αυτή η πίεση η οποία έχει δημιουργηθεί να μπορέσουμε να την. Να τη χρησιμοποιήσουμε οικοδομητικά για να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάλογη καλή πορεία και φέτος. Έχουν αδειάσει καθόλου οι μπαταρίες σου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο? Θεωρείς δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι έκανε η εθνική ομάδα, μετά από ένα μήνα προετοιμασίας, μετά από τα παιχνίδια στην Κίνα, το κίνητρό σου είναι το ίδιο? Και ποιο είναι το επόμενο δικό σου milestone, το επόμενο δικό σου ορόσημο, ο επόμενος μεγάλος δικός σου στόχος, όχι μόνο με το Περιστέρι?
Κοίτα, νομίζω πως δύσκολα θα βρεις κάποιον μπασκετμπολίστα να σου πει ότι δεν έχει κίνητρο, ότι κουράστηκε, ότι βαριέται, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα παιχνίδι. Είμαστε μεγάλα παιδιά, ουσιαστικά παίζουμε. Οπότε τελείωσε το παγκόσμιο. Τώρα ξεκινάει μια νέα πρόκληση. Είναι το Champions League και το πρωτάθλημα. Για μας είναι. Κάθε μέρα θα είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα μπαίνουμε στο γήπεδο, είναι μια καινούρια μέρα. Και εγώ χαίρομαι που κάθε φορά έχω την ευκαιρία να το ζω και να το ευχαριστιέμαι όπως την πρώτη μέρα. Επέστρεψες στο πολύ υψηλό επίπεδο έπειτα από 6 χειρουργία. Μπορεί να έχω χάσει και το μέτρημα. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο ο αριθμός των επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκες. Και επέστρεψες και στην εθνική ομάδα. Πώς σχολιάζεις τη δήλωση που έκανε και επιβεβαίωσε νωρίτερα σε εμάς ο Νίκ Καλάθης ότι ενδεχομένως αυτό να είναι το τελευταίο το καλοκαίρι του με την εθνική ομάδα. Και ρωτάω εσένα που συνδύαζες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και αποτελούσες μάλλον τη γέφυρα του 6 με το 19. Κοίτα, είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό το ερώτημα για ποιο λόγο σταματάνε οι παίχτες τόσο νωρίς. Μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, είναι αρκετά δύσκολο, είναι πάρα πολύ επίπονο. Θα μου πεις, γιατί στις υπόλοιπες εθνικές δεν είναι το ίδιο επίπονο. Βλέπουμε το Σκόλα μέχρι 39 χρονών παίζει για την ομάδα του και για τη χώρα του. Εγώ δεν θέλω ούτε να. Η Αλεξάνδρα. Να βάζω τα απέλες για το ποιο λόγο ο καθένας έχει κάνει την επιλογή του να μην είναι στην εθνική ομάδα. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Ο Διαμαντίδης, όταν έχει σταματήσει, είχε πει ότι είναι κουρασμένος, είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, έτσι, γιατί τραβάνε πάρα πολύ μεγάλο ζόρι όλα τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα. Είναι κάθε καλοκαίρι στο οποίο συμμετέχουν και είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που έχουν και με την εθνική και με τις ομάδες τους. Πολλά ταξίδια. Νομίζω ότι θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση ότι έχει να κάνει σε όλο το κομμάτι το θέμα του μπάσκετ για να μπορέσουμε να δούμε ότι να αντέχουν και τα παιδιά, να μπορέσουν να το ευχαριστούνται και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και να μπορούν να αποδίδουν. Γιατί δεν είναι τυχαίο που όταν ένας αθλητής όλο το χρόνο και πόσο μάλλον τώρα και ο Νίκ που κάνει πρωταθλητισμό και το κυνηγάνε όλοι, έρχεσαι κάποια στιγμή που και κουράζεσαι. Θα πρέπει να μπορέσουμε και κάπως να προστατεύσουμε και τους αθλητές. Παναγιώτη, έχοντας την εμπειρία της ευλογημένης γενιάς στην οποία ανήκεις από το 2005-2006, αλλά και την τελευταία εμπειρία από το παγκόσμιο στην Κίνα και φυσικά την εμπειρία στη μεταβατική περίοδο στην εθνική ομάδα, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της εθνικής δεδομένης και μάλλον έτσι όπως δήλωσε και ο ίδιος της θα παίξει το καλοκαίρι ο Νίκ Καλάθης. Γενικότερα, ανεξάρτητα αν θα σταματήσει ή αν θα συνεχίσει. Έτσι όπως το βλέπεις, γιατί έχεις μια συνολική εμπειρία και χρόνια στο μπάσκετ, οπότε τα βλέπεις τα πράγματα με μεγαλύτερη ωριμότητα, πιστεύω. Κοίτα, είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση να απαντηθεί τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα. Το έχει να κάνει τώρα εδώ. Είναι το έχει πει όπως το έχει πει και ο coach ο Πεδουλάκης πιο πριν. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να σχεδιάσουμε λίγο το πώς έχει στηθεί όλο το πρόγραμμα του αναπτυξιακού και τις ευκαιρίες που παίρνουν τα παιδιά έτσι ώστε ερχόμενοι στην εθνική, στα επόμενα, στις μεγάλες ομάδες, να μπορέσουν να στελεχώσουν τη μεγάλη εθνική ομάδα που είναι εθνική αντρών, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να βάλουμε κάποιες βάσεις, θα πρέπει να να κάτσουν αυτό που λέμε όλοι μεγάλοι κάτω, να το συζητήσουμε και να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, έτσι ώστε όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται να έχουν τις ευκαιρίες που χρειάζονται, να πάρουν τις εμπειρίες, γιατί υπάρχει ένα κενό σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο χάνονται οι παίχτες, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ταλέντων, αλλά κάπου χανόμαστε μετάφραση. Μάλιστα, και για να συντομεύουμε, μια τελευταία ερώτηση στον coach. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη από τους συναδέλφους. Γενικής φύσεως, είπε ο Μίλαν Τόμιτς, το διάβασα με ενδιαφέρον, ότι αν συνεχίζουμε, γιατί είναι γενικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι στην Ευρώπη, και ρωτάω εσένα που έχεις και την εμπειρία την αμερικανική, που έχεις πολλές προσφύσεις coach κατά καιρούς για να πηγαίνεις στα CAB, αλλά να συμμετέχεις και στα προπονητικά team ομάδων του NBA. Αν συνεχίζουμε, λέει, να δουλεύουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα μας λείψουν τα guard τα επόμενα χρόνια, συμφωνείς? Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά για την Ευρώπη. Συμφωνώ και επαυξάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους υγεία, υπομονή στις διοικήσεις και γεμάτα γήπεδα.